Καλησπέρα, παιδιά! Αλλο! Τι φτιάνετε! Καλώς ήρθατε σε ένα vlog. Σε ένα vlog. Που θα δείξουμε και πώς δουλεύει το ρημάδι. Α, πάλι θα έχει τέτοιο. Αυτό θα δείξουμε, πληκτρολόγιο. Δεν ξέρω, λείπα πάλι. Μπερδεύτηκα από γιατί έχουμε ήδη γυρίσει το vlog την άλλη εβδομάδα. Ναι. Όλο μπερδεύουμε. Καλώς ήρθατε. Στο σημερινό vlog θα συζητήσουμε για το Razer κρώμα, ορνάτα κρώμα. Ορνάτα? Ναι. Έτσι το λένε, δεν το ξέρω το λένε έτσι. Αλλά πριν πιάσουμε το πληκτρολόγιο στα χέρια μας. Ορνάτα. Ορνάτα κρώμα. Πριν πιάσουμε το πληκτρολόγιο στα χέρια μας, να κάνουμε μια κουβέντα γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε σε vlog. Όπως έχετε παρατηρήσει πολλοί από εσάς, έχουμε γράψει στο κανάλι στα παπά. Όχι. 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 Λοιπόν, πολλοί από εσάς ρωτάτε γιατί δεν βγάζετε βίντεο. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα δεν υπήρχε κάποιο παιχνίδι που μας έκανε κάποιο κλικ. Ό,τι είχε το βγάλαμε. Ό,τι είχε το σας δείξαμε For Honor, σας δείξαμε Wildlands, δεν σταματήσαμε να δείχνουμε Siege. Κάτι το οποίο δεν το λέμε πολύ συχνά είναι ότι το κανάλι εδώ στο YouTube, το BitByte, το έχουμε χομπιστικά. Δεν προσπαθούμε να πείσουμε ότι είμαστε επαγγελματίες, οπότε οι δουλειές μας και η οικογένεια του Πέτρου, τα δικά μου, τα προσωπικά και όλα αυτά, έχουν μια αλφα προτεραιότητα, οπότε το κανάλι έρχεται σε δεύτερη μοίρα όταν έχουμε κάποια τέτοια τα χάματα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν ρίχνουμε την ποιότητα αυτού, έτσι. Προσπαθούμε τουλάχιστον, γιατί ας πούμε την ποιότητα την κρίνετε εσείς. Αλλά όταν μειώνεται το υλικό είναι γιατί υπάρχουν και άλλες προτεραιότητες στη ζωή. Αν αποφασίσουμε ποτέ να το κάνουμε επάγγελμα, θα σας ενημερώσουμε και θα είμαστε πολύ πιο τυπικοί στο πρόγραμμά μας. Αλλά μέχρι τότε είμαστε ερασιτέχνες που απλώς ξέρουμε λίγο τι μας γίνεται. Αλλά εδώ είμαστε, μην είναι. Εδώ είμαστε. Θέλετε να παίξουμε Wildlands, το καταλάβαμε. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να κάνουμε βίντεο Wildlands. Κάντε υπομονή, βγαίνει 7 του μηνός στο Wildlands. Μου αρέσει αυτό. Είναι, αυτό παιδιά είναι μαλακό το πληκτρολόγιο. Δηλαδή, μπορεί να τις βρίσκω στον παππό. Να πάει σε κάποιο παιδί. Λοιπόν, παιδιά, το Wildlands μας άρεσε και σας άρεσε. Οπότε, μάλλον θα γίνει αυτό που νομίζετε. Θα το οργανώσουμε. Ναι. Να βγει όμως, 7 του μηνός βγαίνει. Βγαίνει Τρίτη. Ναι, υπομονή. Λέτε να έχει live stream την Πέμπτη με Wildlands. Ας μην υποσχόμαστε. Αλλά μπορεί. Αλλά αν το έχουμε στα χέρια μας, θα δούμε. Αυτό πρέπει να το πάρουμε κιόλας, δεν φτάνει μόνο να βγει το παιχνίδι. Και έχουμε και κάποιες ωραίες ιδέες για το game. Το πώς θα το προχωράμε. Ναι. Τώρα μιλάς και εσύ, που μιλάω και εσύ εκεί. Έτσι, να συμπεριέλθω. Μιλάω σε εκείνη. Για να σε ζωήσω στο μοντάζ. Λοιπόν, έχουμε ωραίες ιδέες για το Wildlands. Θέλει να μάθουμε και το παιχνίδι, γιατί δεν φτάνει τώρα που το παίξαμε στην πέτα. Πρέπει να κάτσουμε να παίξουμε να μάθουμε το παιχνίδι. Έχει επίπεδα δυσκολίας, έχει άπειρες αποστολές. Έχει πολλά πράγματα. Οπότε, μέσα από τα βίντεο που θα κάνουμε, θα μαθαίνουμε το παιχνίδι, θα μαθαίνετε κι εσείς το παιχνίδι και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μας κίνησε το ενδιαφέρον, φαίνεται ωραίο. Φαίνεται να έχει πολύ ψωμί. Ψωμί. Και η αλήθεια είναι ότι τα σχόλιά σας ήταν ναι, θέλουμε να το δούμε και ήταν εκπληκτικά πολλά σε σύγκριση με το τι σχόλια παίρνουμε γενικά στα βίντεό μας. Οπότε θα το δείτε. Οπότε δεν γίνεται να σας χαλάσουμε το χατήρι. Κάτι άλλο. Όσον αφορά το φωνόρο. Φορόνο. Φορόνο, ράνο πράγμα, ναι. Με αυτό θα δείξουμε κάποια multiplayer. Σκεφτήκαμε. Ναι. Το multiplayer κομμάτι του παιχνιδιού. Όσοι δεν θα δείτε το story, να πάτε gamers. Άρα, μπράβο. Το παίζουν τα παιδιά. Δεν έχει κάποιο νόημα να κάτσουμε να κάνουμε το ίδιο. Το κάναμε με τον Battlefield και είδαμε ότι δεν έχει νόημα να παίζουμε τέτοια παιχνίδια. Το είπατε εσείς ίδιοι. Τι καγίδι παίζετε τα ίδια games, λέγατε. Δεν έχει κάποιο άδικο. Λες και τελειώσαν τα παιχνίδια. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το Battlefield, ο λόγος που το κάναμε και εμείς ήταν γιατί μας άρεσε και θέλαμε να σας το δείξουμε. Θεωρούμε ότι είμαστε λίγο πιο γαμάτοι από οποιονδήποτε άλλο YouTuber έχει πατήσει στο ηλιακό σύστημα. Πλατήσει. Στο ηλιακό σύστημα, οπότε μας άρεσε, θέλαμε να σας το δείξουμε. Είμαστε first person masters, ρε πούστη μου. Τι θες τώρα. Άρα μπράβο. ESL guru. Πήρα μπαταρία. Περίμενε. Θα το δείξω. Θα το δείξω, ρε φίλε, γιατί θέλω να το δείξω. Πήρα μπαταρία. Εγώ πήρα καφέ. Πήρα μπαταρία. Ωραία. Δευτέρα η μηχανή, αύριο δηλαδή για εσάς, πάει στο συνεργείο. Υποσχόμαστε. Μα γιατί μηχανή είναι. Ναι. Εκεί πάτε. Εγώ νόμιζα είναι για το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Οκ. Φαντάζεσαι μάλλον. Πήρα μπαταρία. Μπαίνει πάνω στη μηχανή, δεν είχα μπαταρία. Φεύγει Δευτέρα σέρβις η μηχανή. Το συντομότερο δυνατόν που θα βολεύει το πρόγραμμά μας Σαββατοκύριακο
Θα κάνουμε βολτίτσα με μηχανές και θα φροντίσουμε να δείτε κι εσείς πώς θα περάσουμε. Ναι, θα στο χρωστάμε πέρυσι πήγε αυτό. Ναι, γιατί μετά από εκείνη τη βόλτα που κάναμε vlog, δεν είχε, εδώ, δεν είχε ο Πέτρος μηχανή και με το που έφτιαξε ο Πέτρος τη μηχανή. Είχα και η μηχανή μου περπατούσε. Ναι, αλλά δεν ήθελες να την κουνήσεις εσύ. Μου την είχες πάσει. Ναι. Ήθελα να είναι έξω. Ήθελες να είναι κυρία. Με τα πλαστικά της. Ναι. Οπότε, κυρία. Με το που έφτιαξε ο Πέτρος τη μηχανή, χειμώνιασε και αποφάσισα εγώ φέτος το χειμώνα να μην κυκλοφόρησω με τη μηχανή. Από το 9 που πήρα τη μηχανή, είπα δεν θα την κυκλοφόρησα. Κρίνω κόλλος του, λέει ψέμα. Ναι, για το ψέμα, δεν είναι. Κρυώνω. Αποφάσισα φέτος το χειμώνα να μην κρυώσω. Και είναι ο πρώτος χειμώνας από το 9 που δεν είχα αναπτυξιακά προβλήματα. Τέλεια. Λόγω του κρύου. Εγώ πάω να δω, μα γράφει κανένα. Πάνε δες, γιατί δεν έχουμε πολύ μπαταρία. Αυτή γράφει, είμαστε κουμπλέ. HTC Vive, Virtual Reality. Σας έχουμε δείξει ραλάκια. Έχετε δει Dirt Rally, έχετε δει Assetto Corsa. Θα δείτε και άλλα παιχνίδια. Θα δείτε και άλλα παιχνίδια. Θέλετε να, θέλετε να δείτε άλλα παιχνίδια. Άναπρακο, θέλετε να δείτε άλλα παιχνίδια. Για να κάνουμε μια σκέψη με τον Νίκο, να βάλουμε το Vive λίγο παραπάνω στο κανάλι, αλλά όχι με, τη, με, το, με, με τα. Όχι με οδήγηση. Με racing, ναι. Το racing κομμάτι. Ούτως ή άλλως. Δεν θα σταματήσει το κομμάτι οδήγηση με το Vive, γιατί είναι η κάβλα μου και είναι κάτι που θα το βλέπετε ούτως ή άλλως, γιατί ούτως ή άλλως οδηγάω. Έτσι. Ναι, και το οδηγώ. Θέμα racing είναι και πιο ωραία σε live stream, γιατί παίζουν και πιο πολλή ώρα. Το να κάνεις, ναι, να γράψεις μόνο μισή, ναι, ώρα, να, τι θα πρωτοδείξεις. Ναι. Έτσι. Όχι μόνο αυτό, και θα πρέπει να είναι σε συνθήκες αγώνα, να είναι οργανωμένος αγώνας, γιατί κακά τα ψέματα, εξομοιωτές με τεχνητή νοημοσύνη είναι λίγο βαρετοί. Όταν τρέχεις με άλλους έχει ενδιαφέρον, αλλά η πολυπλοκότητα που έρχεται στο να τρέξεις σε ένα πρωτάθλημα, γιατί τρέχω σε ένα πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή στο The Love, αλλά η πολυπλοκότητα του να τρέξεις σε ένα πρωτάθλημα και παράλληλα είτε να το γράφεις είτε να το στριμάρεις, είναι αρκετά μεγάλη, έτσι ώστε να μου αποσπάει την προσοχή από την οδήγηση που πρέπει να κάνω. Είμαι μετριός οδηγός, οπότε δεν θέλω να βάλω και άλλα προβλήματα στο κεφάλι μου. Αν αύριο μεθαύριο εξοικειωθώ με το κομμάτι οδήγηση, και δω ότι είμαι πολύ πιο σταθερός στους χρόνους μου στους αγώνες που τρέχω, που δεν βλέπετε, ίσως να υπάρχει και βίντεο ή να υπάρχει live stream. Μπράβο, Νίκο. Αυτά. Λοιπόν, οπότε. Θέλετε. Μετάξτε μια ιδέα και ακόμη και για game που έχετε υπόψη σας, που δεν το έχουμε εμείς υπόψη μας. Ναι. Μ' άρεσε αυτή η σανίδα εδώ. Θα φύγεις με τη σανίδα. Θα φύγουμε με τη σανίδα. Οπότε θα θέλαμε μια ιδέα, ρε παιδί μου. Ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να δούμε το πληκτρολόγιο. Πάμε στο πληκτρολόγιο, παιδιά. Το πληκτρολόγιο θα μιλήσει ο Νίκος, γιατί το έχει ένα μήνα και το δουλεύει. Ναι. Το παίζει. Ναι, το παίζει στα δάχτυλα. Ήρθε πριν 3-4 εβδομάδες το πληκτρολόγιο στα χέρια μου. Το κούμποσα την πρώτη μέρα. Κούμποσα. Και το ξεκούμποσα σήμερα. Πριν 1/4 για να ξεκινήσουμε να γυρίζουμε το vlog. Λοιπόν, ας το δείξουμε. Είναι αυτό. Το πληκτρολόγιο είναι αυτό. Είναι υβρίδιο. Είναι... Δεν γνωρίζω αν υπάρχει άλλο. Είναι με μεμβράνη. Ναι. Είναι το πρώτο υβρίδιο πληκτρολόγιο που είναι μεμβράνη και μηχανικό ταυτόχρονα. Να κάνει κλικ κλικ. Ναι. Κάνε. Δηλαδή, έχει το feedback. Κάτσε λίγο να ακουστεί. Ακούγεται. Ακούγεται. Έχει το feedback που έχει ένα μηχανικό πληκτρολόγιο. Όχι 100% το feedback που έχει ένα μηχανικό πληκτρολόγιο. Έχει ένα καλό feedback όπως έχουν τα μηχανικά πληκτρολόγια. Ταυτόχρονα όμως είναι ένα πληκτρολόγιο μεμβράνης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το κόστος του πέφτει. Τα μηχανικά switches έχουν ένα κόστος κατασκευής και τα μηχανικά πληκτρολόγια, οι τιμές τους είναι μεγάλες. Αυτό το πληκτρολόγιο καταφέρνει να σου δίνει μία αίσθηση μηχανικού, αλλά επειδή είναι μεμβράνης έχει χαμηλό κόστος παραγωγής, οπότε είναι φθηνό πληκτρολόγιο να αγοράσετε. Επίσης, επειδή δεν είναι 100% μηχανικό, δεν κάνει τον ίδιο θόρυβο που κάνουν τα μηχανικά. Είναι πιο κοντά στο θόρυβο που κάνουν τα brown switches, έχεις εσύ. Ναι, ναι. Brown cherry. Ναι, τα brown cherry. Οπότε είναι και λίγο πιο αθόρυβο πληκτρολόγιο, γιατί κάποιοι μπορεί να μην μπορείτε να πάρετε μηχανικό πληκτρολόγιο, γιατί δεν είναι πληκτρολόγιο τώρα. Ερώτηση όμως που μπορεί να την κάνουν και τα παιδιά. Ναι. Η αίσθηση και το αποτέλεσμα ενός μηχανικού με αυτό είναι η ίδια? Όχι, δεν θα είναι η ίδια. Θα την καταλάβει κάποιος έμπειρος gamer ή όχι? Ναι, θα την καταλάβει. Αυτό. Κάποιος ο οποίος δεν είχε μηχανικό πληκτρολόγιο θα νιώσει πολύ μεγάλη βελτίωση στην αίσθηση που έχει στο feedback του κουμπιού. Κάποιος ο οποίος έχει μηχανικό πληκτρολόγιο θα καταλάβει ότι βρίσκεται κάπου ανάμεσα αυτό το πληκτρολόγιο στα μεμβράνες και στα μηχανικά. Αλλά δεν το κάνει κακό, δεν σημαίνει ότι είναι κακό,
σημαίνει ότι δεν είναι τόσο γαμάτο όσο είναι ένα μηχανικό πυκτρολόγιο. Πες για αυτό παρατηρήσεις με τα μικρά πρίκτρα, το υδρογενό ενδιάμεσα. Ναι. Κάτι είχα παλιότερα πληκτρολόγιο με τέτοιο layout που δεν, δεν είχε αυτό το κλίκι, το επινέστηση και δεν το είχα παρατηρήσει, αλλά επειδή το τελευταίο καιρό παίζω με το μηχανικό μου το πληκτρολόγιο, το Razer, το Black Widow, το Ultimate Chroma. Που το έβαλες, εκεί κάτω μωρέ! Χαμισέ το! Παρατήρησα ότι επειδή τα κουμπιά είναι λίγο πιο χαμηλά, έχουν χαμηλότερο προφίλ από το Black Widow, ότι πολλές φορές το δάχτυλό μου έπεφτε ανάμεσα από τα κουμπιά. Γι' αυτό έπαιζε σαν τον Basso Siege. Γι' αυτό έπαιζε σαν τον Basso Siege, λέμε τώρα, έτσι. Οπότε, αυτό δεν το κάνει κακό το πληκτρολόγιο, απλώς το κάνει... Είναι κάτι που παρατήρησα εγώ χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Κατά τα άλλα, είναι κρώμα. Που σημαίνει ότι λαμπάκια. Έχει λαμπάκια. Και τώρα ο Πέτρος θα πάει πίσω από την κάμερα για να το κουμπώσω. Έχω ετοιμάσει ένα εφέ. Πάμε να δείτε λαμπάκια. Έχω ετοιμάσει ένα εφέ στο πληκτρολόγιο και θα σας το δείξω και μπορείτε να κάνετε άπειρους συνδυασμούς. Α, ναι, έχει και αυτό. Δεν το χρησιμοποίησα αυτό, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχει μια αίσθηση δερματίνης. Θα αμφισβητήσω το ότι θα κρατήσει πάνω από ένα χρόνο αν ακουμπάτε συνέχεια το χέρι σας. Αλλά και από την άλλη δεν ξέρω. Οπότε να μην το παίξω ξυπνάκια, απλώς αμφισβητώ το υλικό γενικά. Όχι το συγκεκριμένο υλικό, γενικά. Αλλά είναι πάρα πολύ υπέροχη η αίσθηση που δίνει. Είναι σαν να χαϊδεύεις κόλλο μωρού. Α, να κλείσουμε λίγο αυτό, να το δείξουμε πώς είναι. Ναι, ναι. Αυτό που κλείνει, ναι. Βλέπεις εδώ. Έλα, άσε ένα, να φαίνεται λίγο. Ωραία. Ακριβώς στη βάση της λάμπας. Αν βάλεις το χέρι σου, έχει από πίσω διακόπτη. Έχω βάλει ένα εφέ το οποίο λέγεται φωτιά. Γελάω γιατί σκοτάδι ρε φίλε. Πίσω όλα τα φώτα. Τι μάλλατε. Το εφέ αυτό που έχω βάλει είναι φωτιά και υπάρχει δυνατότητα να βάλεις εφέ πάνω στο εφέ πάνω στο εφέ. Οπότε έχω προσθέσει, το βλέπετε πως κάνει αφλόγα. Έχω προσθέσει ένα δεύτερο εφέ. Όποτε πατιέται ένα πλήκτρο είναι σαν να πέφτει μια σταγόνα νερού και να κάνει κοιλίδες. Πόσες φορές θα το πατήσεις, για πάντα πολλά κουμπιά μαζί. Τώρα μπορεί να χακάρω το ίντερνετ γιατί είναι συνδεμένο το πληκτρολόγιο, δεν ξέρω που μπορεί να γράφω. Και ξαναγυρνάει στο φωτιά. Μπορείτε να διαλέξετε αν θα είναι κόκκινη, κίτρινη, όχι κόκκινη, πράσινη φωτιά. Έχω βάλει κόκκινο και πράσινο. Το κίτρινο είναι το ενδιάμεσο, το κάνει μόνο το εφέ. Και σε αυτό το εφέ που έχω βάλει με το μπλε, μπορείτε να διαλέξετε το χρώμα, μπορείτε να διαλέξετε την ταχύτητα και όλα αυτά στο ripple effect που κάνει. Πλάκα έχει. Ναι, επίσης. Είναι ενδιαφέρον. Πλάκα έχει το εν λόγω και του πληκτρολογιάκι. Ένα τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να πω είναι ότι όταν άλλαξα από το μηχανικό πληκτρολόγιο σε αυτό, δεν ένιωσα ότι πήγα σε χαμηλότερες ποιότητες πληκτρολόγιο. Ένιωσα απλώς ότι πήγα σε ένα διαφορετικό πληκτρολόγιο. Να το σημειώσουμε γιατί είναι πόσο καλό είναι σε σύγκριση με ένα μηχανικό. Δεν ένιωσα ότι κούμπωσα ένα χειρότερο πληκτρολόγιο, ένιωσα ότι κούμπωσα ένα διαφορετικό πληκτρολόγιο. Να σου ρωτήσω κάτι που το έπαιξες λίγο το πληκτρολόγιο. Ξέρω, πες μου τι θέλεις. Επειδή gamer μας βλέπουν. Ναι. Ένας gamer θα το ευχαριστηθεί. Ναι. Αυτό το πληκτρολόγιο. Θα ευχαριστηθεί τα εφέ του και θα ευχαριστηθεί το παίξιμο, αφού τα παίζει με αυτό. Ναι, θα το ευχαριστηθεί. Βασικά θα το πω διαφορετικά. Αν δεν έχετε πάνω από 500 ευρώ κάρτα γραφικών, γιατί έχετε μηχανικό πληκτρολόγιο. Δεν πρέπει να πηγαίνει αναλογικά. Το πόσο καλό είναι ο υπολογιστή σα, δεν πρέπει να πηγαίνει αναλογικά και με τα περιφερειακά του. Έτσι πάει. Νομίζω ότι η λογική έτσι πάει. Εγώ το βλέπω σαν λογικό. Γιατί πες ότι έχει 500 ευρώ υπολογιστή. Είναι έξυπνο να έχει 150 ευρώ πληκτρολόγιο. Σωστά. Ή είναι έξυπνο να έχει 80 ευρώ πληκτρολόγιο. Που και πάλι είναι ένα μεγάλο κόστος, αλλά είναι λίγο πιο απλό. Έχει 1500 ευρώ υπολογιστή. Ίσως τα περιφερειακά του θα πρέπει να είναι λίγο πιο ακριβά. Εγώ πιστεύω ότι κάπως έτσι πρέπει να το σκέφτεστε. Όπως αν έχει 500 ευρώ υπολογιστή, δεν θα έχει 500 ευρώ οθόνη 144 Hz.
Πρώτα πρέπει να έχεις το hardware και μετά πρέπει να έχεις τα περιφερειακά. Οπότε, για την πλειοψηφία των χρηστών οι οποίοι έχουν έναν μέσο υπολογιστή, αυτό το πληκτρολόγιο είναι ένα άριστο περιφερειακό για να αγοράσετε. Για αυτούς οι οποίοι έχουν high-end hardware, μπορούν να πάνε και σε μια κατηγορία πιο πάνω, σε μηχανικά ακριβά πληκτρολόγια, γιατί όλα τα μηχανικά είναι ακριβά, με μικρές εξαιρέσεις. Ναι. Πρέπει να υπάρχει μια αναλογία, ρε παιδί μου. Επειδή θα ρωτάτε πολύ για την τιμή του, γιατί όποτε δείχνουμε κάτι σε hardware, πάντα ρωτάτε τιμή. Ναι. Παιδιά, ξέρετε πώς λέγεται. Η τιμή είναι καθένας μπορεί να κάνει την έρευνα αγοράς του, γιατί θα τη βρει σίγουρα σε διάφορα καταστήματα με διάφορες τιμές. Ναι. Οπότε, ψάχτε τώρα, παιδιά, σας άρεσε. Ψάχτε. Ψάξτε το όπως θέλετε να το πάρετε. Αυτά κατά βάση. Αυτά είναι που έχω να πω εγώ για αυτό το πληκτρολόγιο. Αυτά που έχει να πει ο Νίκος, αυτό εδώ το έχεις βγάλει, το βγάζω εγώ τώρα. Έλεγα να μην το βγάλω. Ναι. Να το βγάλει αυτός που θα το. Σε αυτόν που θα καταλήξει τελικά το πληκτρολόγιο. Εντάξει, δεν το βγάζω. Λοιπόν, αυτά. Γνώμες από κάτω για το πληκτρολόγιο. Όσοι το χρησιμοποιείτε, πείτε μας την εμπειρία σας. Και όπως είπαμε. Δεν είπαμε. Δεν είπαμε. Την επόμενη Κυριακή κάνουμε review κάτι και ξεκινάμε ένα καινούργιο project. Σας το λέμε για να έχετε το νου σας την άλλη Κυριακή με vlog. Έχει ήδη γραφτεί αυτό το vlog, γι' αυτό ξέρουμε ότι θα υπάρξει σίγουρα την άλλη Κυριακή. Και κάτι σημαντικό που δεν είπαμε. Τι δεν είπαμε. Α, ναι! Καινούργιο όνομα στο Twitch. Τι να το πω, με πρόλαβα ο Νίκος. Ναι, αλλά αργείς εσύ, Πέτρο, δεν μπορώ εγώ. Δεν μπορώ να έχει κενό στα βίντεο. Πρέπει να μιλάμε συνήθεια να υπάρχει. Beat Byte Live! Έτσι θα λέγαμε. Twitch.tv κάθετος Beat Byte Live. Γιατί μπορέσαμε και τα αλλάξαμε. Γιατί επιτέλους το Twitch μας επιτρέπει να το κάνουμε. Τους είχαμε στείλει email πριν 1,5 χρόνο που ξεκινήσαμε το κανάλι. Μας είπαν ότι είναι κάτι το οποίο θα προσθέσουν. Γράφει αυτό. Είναι κάτι που θα προσθέσουν στις λειτουργίες του Twitch. 1,5 χρόνο μετά το κάνανε. Κάπως έτσι κάνει την banking και η Ubisoft. Ποιο? Σε τέτοια χρονικά διαστήματα κάνει την banking και η Ubisoft. Ah. Ήταν αστείο για εσάς που παίζετε Siege. Πολύ καλό. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Like άμα σας άρεσε. Subscribe καινούργοι. Γεια χαρά. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια. Yeah.